Γεια σας και χαρά σας. Και κράταω τα γράμματα. Σημαίνει ο Βασίλη. Λοιπόν, έχεις ενθουσιαστεί νομίζω και θα ενθουσιαστεί και κάθε πιτσιρίκι που αυτές τις μέρες θα επιλέξει ένα πολύ οικονομικό αλλά πολύ ωραίο δώρο που θα του κρατάει για μέρες, να μην πω για μήνες, στην τροφιά. Τα παιδιά όταν κολλήσουμε ένα παραμύθι θέλουν οι γονείς να τους διαβάζουν αυτή την ιστορία ξανά και ξανά. Και τι πιο τρυφερό από την ιστορία του αγαπημένου Αγίου που τον περιμένουν όλα τα καλά παιδάκια όλο το χρόνο. Μία εκπαιδευτικός αποφάσισε να σκαρώσει γράμματα και όλα αυτά εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Ήτανος και αυτό το καλέστε το παραμύθι βρίσκεται στις προθήκες όλων των βιβλιοπωλείων. Και έχουμε και εμείς τρία που σας τα κάνουμε δώρο, να στέλνετε τα μηνύματά σας, το έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής για να κερδίσετε τρία βιβλία με γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Βλέπετε στην κάτω μεριά της οθόνης τις δύο γκρι γραμμές τι πρέπει να γράψετε στο μήνυμά σας και να το στείλετε στον αριθμό που επίσης βλέπετε στην οθόνη σας. Λίγο πριν η εκπομπή τελειώσει θα μάθουμε ποια τυχερά παιδάκια, τρία στον αριθμό, θα κερδίσει το καθένα από ένα παραμύθι. Λοιπόν, να σας συστήσουμε όμως και το κορίτσι που εμπνεύστηκε αυτή την ιστορία και την έγραψε και την εικονογράφησε. Το όνομά της είναι Σοφία Νικολιδάκη και είναι γεια εδώ. Γεια σου Σοφία, καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, έγραψες ένα παραμύθι παιδικό, το πρώτο παιδικό παραμύθι. Το εικονογράφησες κιόλας, θα μας πεις γι' αυτό, αλλά πριν αρχίσουμε να σε ρωτάμε για το πώς το σκέφτηκες, πώς το έγραψες κτλ. Θέλω να μας βάλεις λίγο μέσα σε αυτή την ιστορία, σε αυτές τις ιστορίες για να το πω πιο σωστά, γιατί ο Άγιος Βασίλης έκανε σωστά τη δουλειά του, έστειλε τα δώρα του και εκεί που τα έχει στείλει και έχει κάτσει να ξαποστάσει ο άνθρωπος που δούλευε τόσες μέρες, χτυπάει η πόρτα και νομίζει ότι έχει ξεχάσει κάποια παιδιά και νιώθει και τύψεις. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει στις 3 του Ιανουαρίου και πολλές φορές όταν κάνω διάφορες δραστηριότητες με τα παιδιά λέω γιορτάζουμε κάτι ιδιαίτερο στις 3 του Ιανουαρίου που λένε όχι. Ο Άγιος Βασίλης ξεκουράζεται ακριβώς, έχει μοιράσει τα δώρα του και ξαφνικά και άλλα γράμματα από ζώα. Ήταν επίτηδες φυσικά το ότι βάλαμε 3 Ιανουαρίου, του δώσαμε και μία μέρα να ξεκουραστεί ρεπό ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει. Δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος της ιστορίας, αλλά καλός είναι ο Άγιος. Κάτι θα κάνει και τα ζωάκια. Οπότε στέλνουν τα ζωάκια εδώ, ναι. Γράμματα στον Άγιο Βασίλη. Ο Αετός, ο Γάιδαρος, η Κότα, το Χρυσόψαρο. Είναι πολύ. Πολλά. Είναι πάρα πολλά. Μέχρι και μονόκερος του στέλνει γράμμα. Ναι. Δεν λέω να πω τι θέλει να γίνει με το μονόκερο. Όχι, όχι, δεν θα αποκαλύψεις τίποτα που δεν πρέπει. Ωραία. Αυτό θα το ανακαλύψουν τα παιδιά διαβάζοντας την ιστορία σου. Πες μας λίγο πώς γεννήθηκε όμως αυτή η ιστορία στο κεφάλι σου και τη γλυκιά περιπέτεια μέχρι να το δεις τυπωμένο. Ωραία. Ξεκίνησε ως αστείο στην αρχή, διότι είχα γράψει γράμμα από ένα ζώο και μάλιστα από το γάιδαρο και γι' αυτό και έχει και την τιμητική να βρίσκεται, να είναι το γραμματόσημο στον πάκο με τα γράμματα, γιατί αυτό συμβολίζει το εξώφυλλο. Λίγο στην αρχή το κορόιδεψα, με φίλους, οικογένεια κλπ. Μετά όμως αρχίσανε στο μυαλό μου να γεννιόνται και να γεννιέται η ιδέα τι θα μπορούσαν και άλλα ζώα να ζητήσουν από τον Άγιο Βασίλη. Οπότε ξεκίνησε μετά μία σειρά γραμμάτων. Για να πω την αλήθεια δεν έχουν χωρέσει όλα. Είναι παραπάνω τα γράμματα από αυτά που έχουν μπει σε αυτό τον τόμο. Κάνατε μια πιο αυστηρή επιλογή τελικά για να καταλήξουμε μάλλον σε αυτό εδώ. Κάναμε μια επιλογή με τα πιο οικόσιτα, τα πιο οικεία ζωάκια στα παιδιά και ίσως αν όλα πάνε καλά να έχουμε και πιο άγριες καταστάσεις. Δεν ξέρω. Στο μέλλον. Στο μέλλον. Λοιπόν, κοίτα, εγώ ξεφυλίζω τώρα το βιβλίο και σώρα μιλάνε, εγώ διαβάζω τι έβγαινε και παρουσιάστηκα. Οικοδέσποινα. Έχεις χρησιμοποιήσει υπέροχα ονόματα για το κάθε ζωάκι, το οποίο και κάτι υποδηλώνει που κάτι μας λέει και στις ιστορίες που έχεις μέσα δίνεις στίγμα από το κάθε ζώο, δηλαδή μπορεί να το διαβάσεις και σε ένα πολύ μικρό παιδάκι και να καταλάβει. Π.χ. έπεσα τώρα τυχαία στο Χρυσόψαρο. Αγαπημένη ιστορία. Και είναι μια πάρα πολύ μικρή, πιάνει μόνο 4 σειρούλες, ιστοριούλα.
που δίνει το στίγμα για τα χρυσόψαρα και τη μνήμη τους. Που λέμε έχει μνήμη χρυσόψαρο. Καλά, και σε ενήλικες συμβαίνει αυτό. Θα βάλω πρώτο τον εαυτό μου ότι πρέπει να σημειώνω κάποια πράγματα. Γιατί... Έχεις χρησιμοποιήσει και την κάθε ιστορία χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ζώου να μάθει ένα παιδί. Και δεν ζητάνε και δώρα όπως ζητάνε οι άνθρωποι. Είναι από την οπτική, την προοπτική του κάθε ζώου. Δηλαδή πρέπει να μπεις λίγο στη θέση του, αλλά φυσικά ποτέ δεν μπορείς να μπεις ακριβώς στη θέση του ζώου, αλλά ως άνθρωπος σκεπτόμενος τι θα μπορούσε ένα ζωάκι να θέλει. Και εκεί εντάξει, άλλες φορές με πιο αστείο τρόπο, άλλες φορές με πιο σοβαρό, άλλες φορές με τελείως έτσι. Τρελό τρόπο, αλλά... Όχι, μα η φαντασία και νομίζω τα παιδιά... Αρέσει ναι, αρκετά. Έχουν πολύ φαντασία. Αρέσει και μάλιστα πολλές φορές, επειδή για αυτά είναι πιο εύκολα να μπουν στη θέση κάποιου άλλου, πολλές φορές όταν θα τους ζητήσω να γράψουν τα ίδια γράμματα, αλλά όχι ως παιδάκια, ως ζωάκια, τα καταφέρνω και μάλιστα έχω και κάποια γράμματα τα οποία τα έχω κάνει ανάρτηση σε blog που έχω, που είναι πάρα πολύ όμορφα από παιδιά. Που με θυμάμαι ένα με τον Σκαντζόχυρο που ήθελε μία μπάλα δώρο για να μην γίνεται ο ίδιος μπάλα και να μην τον κλωτσάνε. Και το έγραψε αυτό παιδί ποιας ηλικίας, αν θυμάσαι. Πιτσιρίκι ήταν, πρέπει να ήταν δημοτικό, μπορούσε να γράφει μέχρι Τετάρτη. Δεν νομίζω ότι ήταν παραπάνω. Ναι, μικρό. Είσαι μικρό. Εκπαιδευτικός, είσαι μονίμως μαζί με παιδιά. Ναι. Και ναι. Νομίζω ότι έχεις τη δυνατότητα έτσι να δουλέψεις πολύ ουσιαστικά μαζί τους. Οι ψυχολόγοι, αυτό που μας περιγράφεις πριν, μπες στη θέση του άλλου, το λένε ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Τα παιδιά το έχουν έμφυτο, μας εξήγησες. Στην πορεία λίγο το χάνουμε και θέλουμε οι ενήλικες εκπαίδευση. Η ιστορία σου αυτή, να μπει στη θέση του χρυσόψαρου, του γάιδαρου ή της κότας, είναι μια καλή άσκηση για να αναπτύξουν ακόμα παραπάνω αυτή τους τη δεξιότητα. Νομίζω πως έτσι όπως το θέτεται μπορεί να συμβεί αυτό και είναι και ένα πολύ δημιουργικό παιχνίδι. Δηλαδή να προσπαθήσουμε λιγάκι να βγούμε από τον εαυτό μας, να αποκεντρωθούμε και να μπούμε λίγο στην προοπτική του άλλου. Σίγουρα ένα ζωάκι είναι πάντοτε ένα πιο εύκολο όχημα γιατί είναι ιδίως για τα παιδιά πιο οικείο μέσα στην πραγματικότητά τους, κυρίως μέσα από τις ιστορίες που τους διαβάζουμε. Για τους ενήλικες πιο δύσκολο, αλλά νομίζω τα καταφέρνουν και αυτοί. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται, πιστεύω, ευχάριστα και από ενήλικες. Οπότε αυτό είναι καλό, γιατί συνήθως όταν ένας ενήλικας το ευχαριστηθεί, θα το ευχαριστηθεί και το παιδί μετά ή θα το διαβάσει το παιδί με μεγαλύτερη όρεξη. Και θα το διαβάσει και ο ενήλικας και θα το επιλέξει να το πάρει και για δώρο και στο παιδί και σε οποιοδήποτε άλλο παιδάκι. Το έχουν διαβάσει, το έχεις διαβάσει σε παιδιά εσύ προσωπικά. Πολλές φορές. Και οι αντιδράσεις τους, κάτι που σου είπαν και σου έμεινε ή κάτι που κατάλαβες εσύ από την αντίδραση των παιδιών. Θυμάμαι όταν αυτές καταρχήν τις ιστορίες πριν να τις δώσω στον εκδοτικό οίκο τις είχα λίγο τεστάρει στην τάξη μου. Μία ιστορία, ο Παπαγάλος συγκεκριμένα. Συγγνώμη, η τάξη σου τι ηλικία είναι τα παιδιά? Είναι νήπια. Α, είναι πολύ μικρά. Είναι νήπια, αλλά το έχω τεστάρει και με μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά θα μιλήσω για ένα περιστατικό που με τον Παπαγάλο συγκεκριμένα αυτή την ιστορία, που όταν την είχα, στην πρώτη της μορφή τέλος πάντων, όταν τη διάβασα, τα παιδιά μείνανε παγωμένα. Οπότε κατάλαβα ότι για να είναι παγωμένα έτσι δεν είναι καλή ιστορία. Συνήθως τα παιδιά είναι καλοί κριτές. Δηλαδή όταν τους αρέσει κάτι ενθουσιάζονται, όταν δεν τους αρέσει κάτι θα σου το πούνε στα ίσια και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνεις τις απαραίτητες διορθώσεις. Η παγωμάρα αυτή στην πρώτη ανάγνωση της ιστορίας του Παπαγάλου σε προβλημάτισε τόσο ώστε αυτή η πρώτη ιστορία πετάχτηκε και ξαναδουλεύτηκε μετά ξανά? Ναι, δεν είναι κακό να, όχι να πετάς, αλλά να πεις ότι τώρα αυτό δεν μου κάνει, μένει στην άκρη, πάμε σε κάτι άλλο. Ήταν η παγωμάρα του τύπου τώρα τι είπες, εγώ δεν κατάλαβα. Οπότε δεν είναι πολύ καλό στοιχείο αυτό. Ενώ όταν μετά αρχίσαμε να λέμε διάφορα άλλα πράγματα, αρχίσαν να γελάνε. Και να μπαίνουν μέσα σε αυτό περισσότερο. Είναι καλός δείκτης του πώς αντιδρούν. Τα παιδιά του σήμερα, και σε ρωτάω γιατί προηγήθηκε
μία περίοδος όπου με το παραμύθι αυτό συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις δήμων, σε διάφορες και πόλεις του νησιού και το διάβασε σε παιδιά, παρουσιάστηκε, παίξατε μαζί, γράψατε ιστορίες και γράμματα. Το ανεβάσαμε και παράσταση στο σχολείο μας. Σε ποιο σχολείο? Είναι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας. Και ανέβηκε παράσταση με τα παιδιά του νηπιαγωγείου, της πρώτης και της δευτέρας δημοτικού, αγγλόφωνου και ελληνόφωνου τμήματος και ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Συμμετείχανε πολλοί εκπαιδευτικοί οι οποίοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία. Τι ωραία. Πολύ ωραία. Τα παιδιά λοιπόν του σήμερα εξακολουθούν αφοσιωμένα να πιστεύουν στο μύθο του Άι Βασίλη, στα γράμματα, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να γράψουν και επειδή ήταν καλά παιδάκια να περιμένουν το δώρο που ονειρεύονται. Εδώ εξαρτάται από τις ηλικίες για τις οποίες μιλάμε. Αλλά ακόμα και στο νηπιαγωγείο υπάρχουν πολλές φορές κόντρες. Δηλαδή κάποια πιστεύουν ότι ναι, υπάρχει Άγιος Βασίλης, κάποια λένε όχι δεν υπάρχουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον όταν αρχίσουν να επιχειρηματολογούν κιόλας. Μεταξύ τους. Μεταξύ τους, τα παιδιά ναι, του νηπιαγωγείου. Είναι στάνταρ συζήτηση αυτή που θα την έχουμε κάθε τα Χριστούγεννα. Και είναι ωραία να βλέπεις και το πώς σκέφτονται εκεί. Ας πούμε, είναι παιδάκια που σου λένε φυσικά και υπάρχει Άγιος Βασίλης, αφού του έχεις βάλει τους κουραμπιέδες και το γάλα και το πρωί σηκώνεσαι και λείπει, ποιος τα έφαγε? Ο Άγιος Βασίλης. Και υπάρχουν και δώρα κάτω από το δέντρο. Κάποια άλλα σου λένε όχι, θα φέρνει ο μπαμπάς, η μαμά κλπ. Αλλά νομίζω ακόμα και αν δεν το πιστεύουν ότι υπάρχει, τα δώρα και γενικά όλο αυτό το εορταστικό κλίμα το θέλω. Να πάμε και στο κομμάτι της εικονογράφησης, που είναι η πρώτη φορά που επιχειρείς κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εύκολο πράγμα. Εύκολο πράγμα. Πώς ξεκίνησε εκεί? Εικονογράφος δεν είμαι. Είναι αυτό που λέμε πιάνει το χέρι μου, αλλά από το να πιάνει το χέρι σου μέχρι να φτάσει στην εικονογράφηση έχει κάποια απόσταση. Ήταν μια πρόκληση για μένα. Είχα δώσει κάποια δοκιμαστικά στην εκδότρια και όταν είδε τα δοκιμαστικά μου λέει καλά θα το αναλάβεις όλα. Λέω okay, ωραία. Έπρεπε να ψάξω πολύ για να βρω κάτι το οποίο να είναι, πώς θα το πω, υπάρχουν copyright ακόμα και στην εικονογράφηση. Πρέπει να προσέξεις τι θα κάνεις, να μην μοιάζει με κάτι άλλο. Πολλές φορές έπρεπε να βρω ιδέες και να τις προσαρμόσω, να ζωγραφίσω, να σκίσω, να πετάξω κλπ. Μέχρι να βγει το σχέδιο που θα μου άρεσε. Αλλά ήταν όμως μια διαδικασία πάρα πολύ δημιουργική, που ενώ δεν την είχα ξανακάνει ποτέ, θέλω να την ξανακάνω. Πέρασες καλά. Πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκες μέχρι να βρεις ανθρώπους να πούνε ότι όντως αυτή η δουλειά που εσύ την πίστευες και την έκανες με τόση αγάπη αξίζει να εκδοθεί και τυπώθηκε τελικά με τόση φροντίδα, ή ήταν η πρώτη επιλογή εκδόσης Ήτανος και σου είπαν Για να πω την αλήθεια, από τις εκδόσεις ήταν ως είχα μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή και απάντηση και ίσως ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο συνεργάστηκα. Το είδανε από την αρχή πάρα πολύ θετικά το όλο εγχείρημα. Οπότε ξέρετε, όταν υπάρχει θετική ανταπόκριση λες ok, προχωράω σε αυτό. Όχι, ήταν πάρα πολύ ένθερμη σε αυτό. Ήσουν από τα παιδιά που πίστευαν στον Άι Βασίλη, τον περίμενες όταν ήσουν μικρούλα να σου φέρει τα δώρα και ξενυχτούσες, αλλά κάποτε σε έπαιρνε ο ύπνος και δεν τον έβλεπες ποτέ? Δεν την είχαμε τόσο αυτή την παράδοση στο σπίτι ότι έρχεται Άγιος Βασίλης και φέρνει δώρα. Τα δώρα τα δικά σου ποιος τα έφερνε? Οι γονείς μου. Το ήξερες πάντα αυτό? Θυμάμαι να μας λέγανε ότι ο Άγιος Βασίλης θα στο φέρει αυτό. Αυτό ήρθε πιο αργά όταν μπήκα στα σχολεία και ξεκίνησε αυτό το παραμύθι, όχι τόσο ως παιδί. Χωρίς να σημαίνει ότι... Ναι, είχα ένα φουσκωτό Άγιο Βασίλη κάτω από το δέντρο, αλλά μάλλον εκεί. Αχ, τώρα τι μου θύμισε με τους φουσκωτούς Άγιο Βασίλη. Ναι, ήταν κάτι έτσι ιδιαίτερο. Εξαφανίστηκαν κόκκινη αυτοί. Κλείφτανε, ξέρεις. Υπάρχουν ακόμα. Όχι, υπάρχουν νομίζω. Τους έχω δει εγώ και τους έχουν βάλει και σε πολλά παράθυρα. Μια εταιρεία έχει στολίσει με αυτούς. Α, είχε και ελαφάκι ο δικό. Είχα και ελαφάκι και Άγιο Βασίλη. Αυτά τα ήθελα. Φουσκωτάκια τα δύο, τα πάντα, ναι, πάντα. Σοφία, άλλες ιστορίες περιμένουν να γίνουν βιβλίο, υπάρχουν? Άσχετες με τον Άγιο Βασίλη. Αμέ,
πολλές. Γράφεις πολύ καιρό και απλά τα κράταγες στο σιρτάρι σου? Πολλά πράγματα κρατάω στο σιρτάρι και αυτά τα κράτησα για αρκετό καιρό στο σιρτάρι, γιατί είναι ένα κριτήριο αυτό. Δηλαδή τα αφήνεις στο σιρτάρι, μετά τα ξαναβλέπεις λιγάκι και εσύ αποστασιοποιημένος από τις ιστορίες. Να δεις καταρχήν σε σένα τον ίδιο αν σου αρέσουν. Και μετά αν εξακολουθήσουν να σου αρέσουν, πάει να πει ότι ίσως έχουμε κάτι καλό εδώ πέρα. Ναι. Υπάρχει κάποιος που τον εμπιστεύεσαι, που του δίνεις να διαβάσει χειρογραφά σου και η κρίση του, η γνώμη του είναι καταλύτης? Ναι. Καταρχήν ο αδερφός μου, που είναι ο πρώτος που θα τα διαβάσει, συνήθως θα μου κάνει σχόλια. Είναι αυστηρός? Όχι, αλλά έχουν πλάκα τα σχόλιά του. Δηλαδή, είναι και αυστηρός, ναι, ξέρω ότι... Αν δεν του αρέσει κάτι, ναι, θα το πει. Και μετά έχω και μία ομάδα φίλων καλών, από άσχετα επαγγέλματα, και σε διαφορετικά μέρη της Ελλάδας, που θα τους τα στείλω και θα ακούσω και αυτήν τη γνώμη. Είναι 2-3 άτομα, όχι πολλά, αλλά ξέρω ότι θα μου πούνε πέτατο ή κράτατο. Και θα τους ακούσεις? Θα ακούσω κάποιες φορές, ναι. Τα ζυγιάζεις, τα παίρνεις υπόψη? Όχι, κάποια πράγματα που έχω στο μυαλό μου θα τα κάνω. Ας πούμε, ο αδερφός μου όταν πρωτοέγραψα τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη μου είπε, τι παίρνεις? Λέω, εντάξει, οπότε στην αρχή δεν του άρεσε η ιδέα, αλλά εμένα είδα ότι προχωρούσε και μετά όταν του διάβασε και κάποια άλλα, μου λέει, τελικά σαν κάτι καλό να βγαίνει από εδώ. Ναι, οπότε θα ακούσω τη γνώμη, αλλά αν έχω κάτι και νιώθω ότι είναι καλό, θα το προχωρήσω. Και για ένα κορίτσι που ζυγιάζει τόσο πολύ τα πράγματα, που τα σκέφτεται, προβληματίζεται και καλά κάνει, όταν τελικά της παραδίδουν το πρωτόλιο της, το πρώτο της βιβλίο, τυπωμένο, και μάλιστα δεν είναι κάτι πρόχειρο ή ό,τι να είναι, έχει μια αισθητική, είναι καλοφτιαγμένο, πώς νιώθει? Είναι ωραία συναισθήματα όλα αυτά. Είναι συγκίνηση. Βλέπεις κάτι το οποίο εσύ το έχεις δει πρώτα ως φωτοτυπίες. Μάλλον όχι, πρώτα ως οθόνη που γράφεις, βίνεις. Μετά φωτοτυπία, μετά οι ζωγραφιές. Εκεί λίγο υπάρχουν κάποιες φορές διαφορές από τα πρωτότυπα με τα εκτυπωμένα. Χωρίς να σημαίνει... Είναι διαφορετικά, χωρίς να... το κρίνεις αν είναι καλύτερο ή χειρότερο, είναι απλά διαφορετικά. Είναι σίγουρα μεγάλη συγκίνηση, όπως και το να πηγαίνεις σε κάποιο βιβλιοπωλείο και να βλέπεις ένα βιβλίο ανάμεσα σε όλα τα άλλα και να λες, ούψ, αυτό είναι δικό μου. Σου έτυχε σε βόλτα σου, είναι και πολύ καινούριο βέβαια το βιβλίο, να δεις και παιδί να το κρατάει ή να το διαλέγει για να το χαρίσει? Μου έχει τύχει να τα δω να φιλομετράνε σε... Αλλά μόνο σε ένα βιβλιοπωλείο έτυχε αυτό. Και δεν είπα τίποτα, έμεινα τελείως αμέτωχη, γιατί μ' άρεσε ως σκηνικό. Αλλά μην ξεχνάτε ότι βγήκε πάρα πολύ πρόσφατα, δηλαδή παρά είναι φρέσκο. Οπότε υπολογίζω τα επόμενα Χριστούγεννα να έχουμε περισσότερες περιπτώσεις, ναι, και αντιδράσεις του παιδιών σε αυτό. Οπότε εμείς θα περιμένουμε και την επόμενη ιστορία, που μπορεί να μην είναι απαραίτητα χριστουγεννιάτικη, το είπαμε εξάλλου, η οποία έχει μείνει καιρό στο σιρτάρι και τώρα έχεις πει ότι μου αρέσει ίσως για κάτι καλό. Ναι, έχω μερικές που είναι και χρόνια. Οπότε προχωράς. Ναι, άμα υπάρχει ανταπόκριση, δηλαδή είναι και κάποια πράγματα να μπουν σε κάποια σειρά αυτά... Πήραν από μόνα τους το δρόμο. Δηλαδή, λιγάκι είναι και κάποιες ιστορίες, ποιες θα τρέξουν πιο γρήγορα από κάποιες άλλες. Αυτές τρέξαν, σου λένε τα ζωάκια. Εμείς θέλουμε να στείλουμε γράμματα. Είναι επίγει. Και τα έστειλαν, ευτυχώς. Ναι. Νομίζω το δικό σου το δώρο ο Άι Βασίλης το έφερε φέτος. Έχει χρώμα πράσινο και κόκκινο. Το κοιτάς και χαίρεσαι. Το κοιτάς πολύ τρυφερά και νομίζω δικαίως. Ανακαλύψτε το λοιπόν, θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, σε όλη την Ελλάδα, γράμματα στον Άι Βασίλη, και Σοφία Νικολιδάκη. Ήθελα να πω γι' αυτό ότι είναι κάτι το οποίο με έκανε να περάσω πάρα πολύ όμορφα, σε όλα του τα στάδια.
στη συγγραφή, στην εικονογράφηση, στη συζήτησή του, στις παρουσιάσεις, στο σχολείο, στις αναγνώσεις, στη θεατρική του παράσταση. Οπότε πραγματικά το βλέπουμε, μόνο θετικά πράγματα μου γεννιόνται με αυτό το βιβλίο. Ναι, ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό δεν είναι ο σκοπός του, να κάνει παιδάκια να περάσουν πολύ πολύ όμορφα και όχι παιδάκια, μόνο. Παιδάκια, μεγάλους, να περάσουν ωραία, να γελάσουν. Οπότε νομίζω πέτυχε το σκοπό του από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα μου άρεσε και εμένα αυτό, ναι.